Λοιπόν, καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε γεροί και πάντα κοντά στις οικογένειές σας και στην πατρίδα μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πρώτη μετά την Ανάσταση εκδήλωσή μας εδώ στο σύλλογό μας, όπου έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα για μια ακόμη φορά τον κύριο Στάθη Πελαγύρη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ένα θέμα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Είναι μια διάσταση της γενοκτονίας του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, της γενοκτονίας του ελληνισμού που συνέβη στη Μικρά Ασία, και σωστά να καταλάβετε τι εννοώ, όχι δηλαδή του γηγενούς πληθυσμού, αλλά των ανθρώπων που υπηρετούσαν στον ελληνικό στρατό, συνελήφθησαν εχμάλωτοι και υπέστησαν μύρια όσα βάσανα και δολοφονίες από τους κεμαλιστές, από τους Οθωμανούς δηλαδή, εκείνης της εποχής. Αυτό το θέμα είναι λίγο από τα απόκριφα θέματα. Το ΓΕΣ δεν έχει γράψει, ενώ έχει γράψει βιβλία για όλες τις περιόδους και για τον Μικρασιατικό πόλεμο, παραδείγματος χάρη, για τον πόλεμο του 40. Αυτό εδώ, επειδή είναι στρατιωτική εχμάλωτη, είναι μαύρη σελίδα. Θυμάμαι το παρουσίασα μια φορά αυτό το θέμα από το 4Ε και ορισμένοι διαμαρτυρήθηκαν. Γι' αυτό και δεν το αγγίζω. Οι πηγές μου είναι ζωντανή μαρτυρία. Η ζωντανή μαρτυρία των στρατιωτών, οι οποίοι μόλις κατέβαιναν από το πλοίο, έτσι, και έφταναν εδώ στο σταθμό με το τρένο, και μόλις κατέβαιναν από το καράβι στο λιμάνι, έδιναν μία συνέντευξη στους δημοσιογράφους οι οποίοι ήταν εκεί, η οποία περνούσε στην εφημερίδα, στον ημερήσιο τύπο. Η ζωντανή λοιπόν μαρτυρία είναι αδύνατο να πάει κανείς να κάνει έρευνα στην Τουρκία για να δει υπό ποιες κολαστικές συνθήκες ζούσαν οι Έλληνες στρατιωτικοί εχμάλωτοι. Να πας εκεί. Πρώτα-πρώτα τα έχουν καταστρέψει όλα οι Τούρκοι για να μην υπάρχουν τεκμήρια. Αλλά αυτή η ζωντανή μαρτυρία από τους σκελετούς των στρατιωτών, παρακαλώ. Από τα απομεινάρια των στρατιωτών. Απομεινάρια δηλαδή σωματικά. Σωματικά. Οι οποίοι το πρώτο που έλεγαν ήταν ότι προδοθήκαμε χωρίς να ντυθούμε και φιλούσαν το χώμα που δεν έβρισκαν κανέναν να τους υποδεχθεί. Λοιπόν, αυτές είναι οι πηγές που βάσει των οποίων θα ακούσετε ορισμένα πράγματα εδώ και αριθμητικά στοιχεία για το πόσοι ήταν αρχικά οι εχμάλωτοι και πόσοι τελικά γύρισαν. Και από την πλευρά της Ελλάδας, των Ελλήνων αξιωματικών, και από την πλευρά των Τούρκων αξιωματικών, γιατί είχαμε στην Αθήνα και ένα μέγεθο 3.000 Τούρκων στρατιωτικών εχμαλωτών. Να δείτε τη διαφορά. Κυρίες και κύριοι, εγώ θεωρώ, αν πάρουμε το στίχο του Σολομού στους ελεύθερους πολιορκημένους, που λέει «Μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα». Δηλαδή είσαι μεγάλη η Ελλάδα, μητέρα είναι η Ελλάδα. Και στα πονεμένα, και στα δοξασμένα και στα πονεμένα. Δηλαδή μεγάλη στην άλωση της Τριπολιτσάς, την απελευθέρωση δηλαδή του 21, αλλά μεγάλη και στην έξοδο του Μεσολογίου που χάνουμε το Μεσολόγιο. Γιατί ήταν μια ηρωική πράξη, η πόλη των ηρώων, δεν είναι το Μεσολόγιο σήμερα. Μεγάλη απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, είσαι Ελλάδα, ή η απελευθέρωση της Κοριτσάς το 40, ή η απελευθέρωση της Σμύρνης το 19, αλλά μεγάλη και η Ελλάδα στο ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, που χάνουμε το Αρκάδι. Που χάνουμε το Αρκάδι. Και εγώ το λέω πολλές φορές, και μεγάλη η Ελλάδα στο ότι είχαμε ένα μέγεθος 353.000, επειδή τώρα αυτές τις μέρες γίνεται και η γενοκτονία των ποντιακού ελληνισμού, ή ενός εκατομμυρίου όλου του ελληνισμού της Ανατολής, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους. Γιατί? Ενώ μπορούσαν να γλιτώσουν. Διότι η απόφαση έλεγε, όσοι
ήθελαν να γίνουν μουσουλμάνοι, θα γλίτωναν και τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό. Προτίμησαν να φορέσουν τον στέφανο του μαρτυρίου και να γίνουν εθνομάρτυρες και ολομάρτυρες. Δεν είναι μεγάλη η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν έρχομαι τώρα στους τραγικούς αιμαλώτες. Είναι πολύ μεγάλη επίσης εδώ η αντοχή τους, θεϊκή θα την έλεγα αντοχή, που ενώ ζούσαν υπό συνθήκες κολάσεως, πραγματικά, μέσα στα κολαστήρια των εγκαταστάσεων που τους είχαν. Λοιπόν, και ενώ είχαν και επιβλέποντες αξιωματικούς, προσέξτε, στις στρατιωτικούς, είχαν ξέρετε ποιους, τους τουρκοκριτικούς, οι οποίοι ανταλλάχθηκαν από την Κρήτη και πήγαν στη Μικρά Ασία. Διότι ήταν χριστιανοί, τον 17ο αιώνα έγιναν Τούρκοι, έγιναν μουσουλμάνοι και με την συνθήκη της ανταλλαγής, τη σύμβαση της ανταλλαγής, ανταλλάχθηκαν και πήγαν εκεί. Έβαλαν λοιπόν τους τουρκοκριτικούς, προσέξτε γιατί τους έβαλαν. Πέραν του ότι επέβαλαν αποτρόπαια μαρτύρια και εγκλήματα στους αξιωματικούς. Ήξεραν καλά τα ελληνικά. Αυτοί γνώριζαν πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Αλλά δεν τους έβαλαν γι' αυτό επειδή ήξεραν τα ελληνικά, για να είναι πρόκληση προς εξισλαμισμών. Δεν υπάρχει καλύτερη πρόκληση από αυτή. Διότι οι Έλληνες αξιωματικοί και στρατιώτες έβλεπαν ότι είχαν επικεφαλής τους χριστιανούς πρώην, οι οποίοι έγιναν Τούρκοι και οι οποίοι τώρα έχουν το πάνω χέρι. Γιατί να μην είμαστε κι εμείς, να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Πρόκληση. Κι όμως ούτε ένας, μα ούτε ένας από το μέγεθος που θα ακούσετε δεν πήρε αυτή την απόφαση να αλλαξοπιστήσει. Είναι ή δεν είναι μεγάλη η Ελλάδα. Ας πάρουμε το νήμα από την αρχή, παιδιά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όταν το Μάιο, 19 Μαΐου του 19, θα ξεκινούσε από το λιμάνι της Καβάλας το ελληνικό στράτευμα, για να καταλάβει την Σμύρνη με βάση την εντολή των συμμάχων, να καταλάβει τη Σμύρνη και να επιβάλλει τους όρους της συμμαχίας, της συνθήκης μάλλον, της ανακοχής. Εκεί στην περιοχή οι σύμμαχοι έκριναν ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει, διότι είχε και ομογενή στην περιοχή, είχε και ιδιαίτερα συμφέροντα. Λοιπόν, όταν επρόκειτο να γίνει αυτή η αναχώρηση, η Ελλάδα περνούσε σε ένα κλίμα, ανέβαινε μάλλον, σε ένα κλίμα εθνικού μεγαλείου, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, να βλέπεις, ήταν και περίοδος εθνικού διχασμού, να βλέπεις εκδηλώσεις συναδέλφωσης βενιζελικών και αντιβενιζελικών, που ήταν αδύνατο να γίνει πρωτήτερα, οι οποίοι σκοτώνονταν μεταξύ τους, βενιζελικών και αντιβενιζελικών, μεγάλη ώρα αυτή, να βλέπεις συναδέλφωση Ελλήνων του λαού και στρατού και γενικά να βλέπεις ένα κλίμα έτσι εθνικής έξαρσης και απογείωσης και να τραγουδούν όλοι το γνωστό τραγούδι της εποχής του Βενιζέλου το μυαλό και του Δαγκλή το βόλι και να ανοίξει τα στενά να πάρουμε την πόλη. Του Βενιζέλου το μυαλό και του Δαγκλή, γιατί ήταν η Τριανδρία Βενιζέλος, Δαγκλής και Κουντουριώτης. Έτσι, η Τριανδρία που ίδρυσαν το κράτος της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα το μεγαλείο αυτό πώς μεταφέρεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θέλω να γευτούμε λιγάκι από αυτά τα πρωτοσέλιδα, να δούμε την αποθέωση. Λοιπόν, θα περπατήσω αυτά εδώ τα θέματα που έχετε μπροστά σας και τα οποία επαναλαμβάνω, για τα οποία στοιχεία βρήκα από τη ζωντανή μαρτυρία των στρατιωτών που ήρθαν από εκεί μετά το 23, μετά τη σύμβαση της ανταλλαγής, γιατί η σύμβαση της ανταλλαγής περιλάμβανε και 8 άρθρα για την ανταλλαγή των στρατιωτικών εχμαλώτων, Ελλήνων και Τούρκων. Μετά το 30 Ιανουαρίου του 23 έχουμε τη σύμβαση της ανταλλαγής. Από εκεί και πέρα, Μάρτιο-Απρίλιο, άρχισαν να φτάνουν οι πρώτοι στρατιώτες από μινάρια ζωής, σκελετή πραγματική. Και αυτοί έδιναν τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες περνούσαν στην εφημερίδα, άρα λοιπόν η εφημερίδα είναι πηγή. Είναι πηγή ζωντανής μαρτυρίας, όπου καταγράφεται η ζωντανή μαρτυρία. Είναι σαν να λέγαμε ότι έκανα επίσκεψη στα αρχεία της Τουρκίας και βρήκα στοιχεία από εκεί. Δεν χρειάζεται. Βρήκα στοιχεία από τους στρατιώτες.
Λοιπόν, από την αποθέωση στην απαξίωση είναι το πρώτο μέρος. Η αποθέωση θα τη δείτε κιόλας στις εφημερίδες τώρα, θα τη δείτε και στα κείμενα που έχουμε αντιγράψει από τις εφημερίδες. Μετά θα περάσουμε στο πώς είναι η στρατιωτική αιχμάλωτη. Πώς τελικά είναι. Ήμουνα σε ένα συνέδριο πριν από ένα μήνα, εδώ στη Μακεδονία Παλάς, και άκουσα ένα νούμερο άσχετο με την πραγματικότητα. Εδώ υπήρχε διεθνής επιτροπή, υπήρχαν στοιχεία αντικειμενικά ως προς το πόσοι είναι οι Έλληνες στρατιωτικοί αιχμάλωτοι. Και άκουσα ένα νούμερο πολύ διαφορετικό και πολύ κατώτερο του πραγματικού. Λοιπόν, θα αναπτύξουμε κατόπιν τη μαρτυρική πορεία πάλι σύμφωνα με τις πληροφορίες των στρατιωτών καταγραμμένες στον ημερήσιο τύπο της εποχής εκείνης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν η Μακεδονία, ήταν η εφημερίδα των Βαλκανίων, ήταν ο ταχυδρόμος Βορείου Ελλάδος, στην Αθήνα ήταν το Εμπρός και άλλα. Έτσι. Λοιπόν, μαρτυρική πορεία. Πώς περνούσαν εκεί αυτοί οι στρατιωτικοί αιχμάλωτοι και πώς τελικά, πώς επέζησαν, αν επέζησαν μερικοί. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε το χάρτη της Μικράς Ασίας και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των αιχμαλώτων, τα οποία τα είχαν σε κρυφά μέρη και σκόρπια μέσα στο σώμα της Τουρκίας, για να μην μπορούν να τα επισκέπτονται, γιατί μετά το 23, μετά τη συνθήκη της σύμφασης της ανταλλαγής, η Διεθνής Επιτροπή είχε το δικαίωμα να επισκέπτεται τα στρατόπεδα, για να μην μπορούν να τα επισκέπτονται. Κρυφά. Λοιπόν, να δούμε μετά τα προσωπία του ανθρωπισμού. Δηλαδή, δεν υποτιμούσα μόνο τη ζωή. Η ζωή δεν είχε καμία αξία του Έλληνα στρατιώτη. Καμία απολύτως αξία. Δεν υποτιμούσα μόνο τη ζωή, αλλά υποτιμούσαν και την νοημοσύνη. Τους έδιναν και ένα ωραίο κείμενο με την αναχώρηση, όσοι κατάφεραν τελικά να γυρίσουν πίσω, να φύγουν από τα στρατόπεδα και να μπουν στα ελληνικά καράβια και να έρθουν στην Ελλάδα, έφεραν μαζί τους ένα γραπτό κείμενο, ένα, θα το δείτε, δεν προχωρώ περισσότερο, ένα που υποτιμά πραγματικά την νοημοσύνη τους και την ηθική των στρατιωτών. Λοιπόν, και θα δώσουμε και μια συνέντευξη του Τζαφέρ Ταγιάρ, του στρατηγού του Τούρκου, τον οποίο συνέλαβαν οι Έλληνες στην Θράκη το 1920, και ήταν μαζί με τους 3.000 άλλους στρατιωτικούς, απλούς ο Μπρίτες, Τούρκους στην Αθήνα. Όταν ανταλλάχθηκε και γύρισε στην Σμύρνη, έχει σημασία αυτό. Διότι άλλο είναι να δίνει συνέντευξη στην Ελλάδα και άλλο να δίνει ήδη μεταφερμένος στην πατρίδα σου. Δεν έχετε αποφυγήσει τίποτε και μπορείς να αλλάξεις και τα πράγματα. Να δείτε πώς ομολογεί την αλήθεια. Λοιπόν, να δούμε τελικά η εκατόμπη των αιχμαλώτων μετά. Η εκατόμπη των αιχμαλώτων. Πόσοι τελικά ήταν και πόσοι έμειναν και πόσοι γύρισαν. Αυτή είναι η εκατόμπη των αιχμαλώτων και μαζί θα δούμε και πόσοι σκοτώθηκαν στον Μικρασιατικό πόλεμο 19 με 22. Δηλαδή εδώ θα δούμε πόσοι γύρισαν το 23 με τη συνθήκη της ανταλλαγής, αλλά είχαμε και ένα Μικρασιατικό πόλεμο από το 19 μέχρι το 23, δεν είχαμε, μέχρι το 22. Το 22 έγινε η Μικρασιατική καταστροφή. Σε αυτόν τον πόλεμο πόσοι σκοτώθηκαν από το 19 μέχρι το 22. Εκατόμπι των αιχμαλώτων. Των αιχμαλώτων, αλλά με την ευκαιρία αυτή θα δούμε και των μη αιχμαλώτων στρατιωτικών, δηλαδή εκείνων που πολέμησαν στο Μικρασιατικό πόλεμο. Λοιπόν, τώρα το αιχμάλωτο γεννείται ζωντανή εκδείξη. Είναι ένα τίτλο τη Μακεδονία του Απριλίου του 1923, η οποία, ο οποίος τίτλος λέει, δηλώνει το εξής: εσείς οι αιχμάλωτοι που ήρθατε τώρα από εκεί, κάνει μια παρότρινση, έτσι, γεννείτε ζωντανή εκδίκηση, δηλαδή πάρτε την τύχη και τη δική σας και της Ελλάδας στα χέρια σας. Και θα δούμε τι κατάφεραν πραγματικά. Θα δούμε πώς πραγματικά από την συμπορία και των αιχμαλώτων και των προσφύγων και του τόπιου ελληνισμού πώς προέκυψε η σύγχρονη Ελλάδα. Λοιπόν, και θα βγάλουμε τα τελικά μας συμπεράσματα. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τις εφημερίδες. Από την αποθέωση στην απαξίωση,
Αυτό το εμείς δεν εγγυηθήκαμε το έλεγαν όλοι οι στρατιώτες, όλοι ανεξαιρέτως που κατέβαιναν από το καράβι. Η Μακεδονία λοιπόν στις 2 Μαΐου του 1919 λέει τα ελληνικά στρατεύματα αποδίδουν την ελευθερία στη Σμύρνη. Καταλαβαίνετε τι ενθουσιασμό προκαλεί αυτό το πράγμα στον κόσμο. Σήμερα καταλαμβάνεται του στρατού μας και η πόλη. Μακεδονία 2 Μαΐου του 19. Λοιπόν, Μακεδονία επίσης 2 Μαΐου του 19 το Πανελλήνιον πανηγυρίζει την απολύτρωση της Μύρνης. Το Πανελλήνιον πανηγυρίζει την απολύτρωση της Μύρνης. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός εδώ στην Ελλάδα πανηγυρίζει την απολύτρωση της Μύρνης. Σημαίνει δηλαδή άλλαξε το σκηνικό του εθνικού δικασμού. Βέβαια, σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο αρχηγό, πρέπει να πούμε ότι εκεί δεν αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί δεν αλλάζουν, σε επίπεδο λαού. Οι βενιζελικοί βρίσκουν τον εαυτό τους στους αντιβενιζελικούς αντίθετα, ενώ πρωτήτερα είχαμε το χαλασμό. Τα Νοεμβριανά του 16, κυρίες και κύριοι, δεν συγκρίνονται με τα Δεκεμβριανά του 44, τα Νοεμβριανά. Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ τα βρήκανε ο λαός με το λαό και ο λαός με το στρατό. Ομιλεί ο αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος. Λοιπόν, η εφημερίδα των Βαλκανίων, 4 Μαΐου 1919, η απόβαση του στρατού εις Σμύρνη επερατώθη χθες. Σύγκρουση των τουρκικών στρατών εντός της πόλεως. Λοιπόν, αυτή είναι η αποθέωση, πήρατε μια γεύση από την αποθέωση, από την απογείωση θα έλεγα, την εθνική, την συναισθηματική, την ηθική του ελληνικού λαού με την απελευθέρωση της Μύρνης, μέσω των εφημερίδων. Δυστυχώς ήρθε και η απαξίωση. Ποια είναι η απαξίωση? Κυρίες και κύριοι, υπήρχαν 8 άρθρα ανταλλαγής των στρατιωτικών εχμαλώτων στη σύμβαση της ανταλλαγής των πληθυσμών. Εμείς εδώ δεν θα ασχοληθούμε με την ανταλλαγή των πληθυσμών, των πολιτών δηλαδή, αλλά μόνο των στρατιωτικών. Λοιπόν, όταν έφταναν τα απομεινάρια από τα καταραμένα αυτά στρατόπεδα συγκέρδησης, όταν κατάφεραν τελικά να απελευθερωθούν τα υπολείμματα αυτών των ανθρώπων, κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα, κανένας στο λιμάνι και κανένας στο σταθμό να τους υποδεχθεί, ενώ πρωτήτερα, προσέξτε, όταν είχαμε την αναχώρηση του στρατού από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα, διακεκριμένοι συμπολίτε, βουλευτέ, πρόεδροι συλλόγων και σωματείων, συνοθούντο ή να χαιρετήσω εν το προσώπο του Παρασκευοπούλου των στρατών μας ή να διαδηλώσουν την ευγνωμοσύνη των προς τους πολεμιστάς της πατρίδας τους. Ο στρατιώτης έκλαιε και αυτός και το πρόσωπό του κατηβγάζεται από πολύ σημενούσας λάμψης όταν το ύφοντο με καλό και στη Θράκη. Δηλαδή, στη Σμύρνη την έχουμε με καλό να πάρουμε και τη Θράκη. Ο Σπάνος Μανώλης ήταν ένας από τους εχμαλώτους, ο οποίος έγραψε και βιβλίο «Εχμάλωτος των Τούρκων» και λέει τα εξής, προσέξτε. Μήπως εμείς ήδη δεν κυνηγήσαμε τους Τούρκους έως την Κόκκινη Μηλιά? Και η Κόκκινη Μηλιά, κύριε και κύριοι, είναι ο Σακάριος. Και δεν μας αποκαλούσαν ήδη οι Τούρκοι σε Ιτάνα Σκέρ. Διάβολο στράτευμα. Ας το πάρουν απόφαση ιδίως οι Τούρκοι που πανηγυρίζουν με ψεύτικες νίκες. Εμείς δεν νικήθηκαμε. Θα διαβάσω τώρα και μια σελίδα, μια πτυχή η οποία αμφιβάλλω αν υπάρχει στο βιογραφικό του ενός στρατηγού γνωστού, του Ζέρβα. Ήταν αρχιπολογός. Είχε συλληφθεί. Ήταν μεταξύ των συλληφθέντων. Κατάφερε να βγει
και κατάφερε να οργανώσει και αντάρτικο σώμα. Διαβάστε το βιογραφικό του και αφιβάλλω αν υπάρχει αυτή εδώ η σελίδα, αυτή εδώ η πτυχή. Λέει, λοιπόν, εχμάλωτοι που έφτασαν στην Ελλάδα, του ταχυδρόμου του Βορείου Ελλάδος, 7 Τετάρτου 1923. Εχμάλωτοι που έφτασαν στην Ελλάδα, ανέφεραν ότι υπό τον ανθιπολογαγόν Ζέρβαν και τον καπετάν Αλεξάκιν, περιοχή Σουσάκ, έχει συγκροτηθεί ανταρτικό σώμα, το οποίο πλήστας φθοράς έχει επιφέρει εις τους Τούρκους. Το σώμα έχει απελευθερώσει ήδη περί τους 200 Έλληνας εχμαλώτες. Άγνωστη σελίδα της ζωής του Ζέρνα, παρακαλώ. Και για να δείτε ότι οι στρατιώτες, ενώ ένιωθαν ότι ήταν νικητές, έφυγαν με το παράπονο ότι τους παρουσιάζουν ηττημένους, λέει στη Μακεδονία 11 Τετάρτου 1923 ο Βιλιανίτης, σε κύριο άρθρο του, τα μαρτύρια των εχμαλώτων ευρέθημεν εχμάλωτοι χωρίς να ηττηθώμεν. Εις τας ψυχάς όλων των οπλικών υπάρχει αδιάσυστος πεποίθησης ότι μας παρέδωσαν προδοθέντας εις τας χείρας του εχθρού. Ότι θα συνέβαινε τούτο, το προαισθανόμεθα από πολλού. Διεδίδετο ότι πολεμούσαμε άνευ λόγου. Δεύτερον, γινόταν αντικατάστασης ικανών αξιωματικών. Αδιούχοι δεν επέστρεφαν. Σοσιαλιστικές προκηρύξεις ερήκτοντο στα χαρακόμματα. Κυρίες και κύριοι, να πολεμάς και να είσαι στο χαράκομμα και να σου ρίχνουν προκήρυξη από ψηλά με αεροπλάνο, παρακαλώ. Όταν τελείωσε η μικρησιατική εκστρατεία, ανέλαβε τις ανακρίσεις για να καταλογιστούν οι ευθύνες ο στρατηγός Αλέξανδρος Μαζαράκης και έδωσε μεγάλη ευθύνη στην αριστερή πλευρά, η οποία έριχνε αυτές τις προκηρύξεις, και θα σας διαβάσω μονάχα ένα κομμάτι από αυτές. Μονάχα ένα κομμάτι, γιατί είναι τετρασέλιδη η προκήρυξη. Αλλά εδώ θα δείτε ένα μόνο κομμάτι. Λοιπόν, εκείνοι οι οποίοι δια νικούστων και ατελευτήτων βιωτήτων σας οδηγούν στη φωτιά και τον θάνατον, είναι οι κεφαλαιούχοι. Προσέξτε τα γνωστά συνθήματα του ΚΚ, των κομμουνιστικών κομμάτων. Οι γνωστοί κεφαλαιούχοι, οι τραπεζίτες, οι εργοστασιάρχες, οι έμποροι των Αθηνών και της Ευρώπης. Αυτοί πολλούντες εις των στρατών όπλα, ενδύματα και τρόφιμα και εσχροκερδούντες εις τας πράξεις αυτάς και ως αντάλλαγμα προσφέροντες πάντοτε την ζωή σας, την ύπαρξή σας, απολαμβάνουν κέρδη εκατομμυρίων. Ο βασιλιάς για τον πολέμο προσπαθεί να σώσει τον θρόνο του. Οι αξιωματικοί για τον πολέμο ζητούν την παραγωγή και αύξηση του μισθού τους. Ιδού οι κυρίως προτέτοιοι του πολέμου. Στις κακουχίες του πολέμου δεν μετέχουν ούτε οι πλούσιοι, ούτε τα τέκνα των. Αυτοί διασκεδάζουν εις τα καφέ σαντάν του Λονδίνου και των Παρισιών, εις τα χαρτοπεκτήρια και τα χαμετυπία του Πέραν και του Φαλήρου. Αν είναι δυνατόν να αντέξει ο στρατιώτης ύστερα από αυτόν τον καταιγισμό, έτσι, των επέσχυντων και ανέσχυντων αυτών προκηρύξεων, κυρίες και κύριοι, αν είναι δυνατόν. Όλα αυτά τα ανέφερα για να δείτε ότι πραγματικά έκαναν έναν αγώνα αυτοί οι άνθρωποι και παραδόθηκαν πραγματικά στον εχθρό χωρίς να κοιθούν. Για να δούμε τώρα τι λέει, σας έδωσα μια εικόνα της απαξίωσης, ότι δεν ήταν κανένας παρόν στην υποδοχή στο σταθμό ή στο λιμάνι. Λοιπόν, να δούμε τι λένε οι εφημερίδες. Μακεδονία 6 Τετάρτου 23, οι πρώτοι επιχθέντες, οι ερακένδυτοι, ανυπόδητοι, που τα δάκρυα τρέχουν, αυλακώνουν τα πρόσωπά των, σκύβουν, φιλούν το έδαφος της πατρίδος. Κανείς
κανείς στο σταθμό της Θεσσαλονίκης να τους παραλάβει. Κανείς από τους συμπατριώτες να τους απευθύνει έναν παρηγορητικό λόγο. Πού να ήταν οι σύνδεσμοι κυριών και δεσποινίδων? Τα φιλανθρωπικά μας σωματεία και οι σύλλογοι έλαμψαν για τις απαξίες των. Αυτή είναι η απαξίες. Διότι τους έβλεπαν ως προδότες. Και η εφημερίδα των Βαλκανίων, 14/1923, λέει: «Πού είναι η μέρημνα της κοινωνίας και τι έγιναν εφιλάνθρωποι κυρίοι υπέρ των δυστυχών ανθρώπων, ήτινες έρχονται με ταπεινωμένων των ηθικών και υπέστησαν τα πάντινα, ήτινες επολέμησαν και ρίπτονται τώρα ναυάγια της ζωής στην πατρίδα των, είναι ανάγκη να κινηθεί το ενδιαφέρον του κράτους και της κοινωνίας από υποχρεώσεως προς τους ατυχείς τούτους και από συμφέροντος γενικότερου». Πήραμε μια εικόνα του κλίματος και κατά την αναχώρηση, την απελευθέρωση της Σμύρνης, αλλά και από μια γεύση από τις επιχειρήσεις. Και είδαμε και μια εικόνα απαξίωσης κατά την αύξηση των πρώτων αιχμαλώτων. Για να δούμε τώρα πώς ήταν η ζωή τους εκεί. Οπωσδήποτε πρέπει να ξέρουμε με τι μέγεθος έχουμε να κάνουμε. Και μετά να δούμε πώς ήταν η ζωή τους. Με τι μέγεθος έχουμε να κάνουμε. Οι οπλίτες είναι 54.000, παρακαλώ. Στο συνέδριο αυτό που σας είπα, ήτανε γύρω στους 18.000. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία τα οποία έδωσε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 54.000 λοιπόν οι Έλληνες οπλίτες, 2.700 οι Τούρκοι οπλίτες, οι στρατηγοί τώρα. Οι τέσσερις οι γνωστοί, ο Τρικούπης, ο Δημαράς, ο Ακρίτας, ο Κλαδάς και οι άλλοι αξιωματικοί, 2.300, σύνολο 56.300. Κυρίες και κύριοι, για να δείτε τώρα μια σελίδα που είπε και ο κύριος Πρόεδρος, άγνωστη σελίδα γενοκτονίας. Είχαμε και εδώ γενοκτονία. Θα μου πείτε, μα ήταν αιχμάλωτοι αυτοί και τους έβλεπαν ως εχθρούς τους οι Τούρκοι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Όταν ήταν να καταθέσουν τα στοιχεία για τους αιχμάλωτους που κρατούν, δεν παρουσίασαν αυτό το μέγεθος των 54.000 που παρουσίασε η ελληνική πλευρά. Παρουσίασαν ένα μέγεθος 32.000. Οι υπόλοιποι 22.000 τι έγιναν? Ήταν αυτοί που εξόντωσαν στο προηγούμενο διάστημα, από τον Αύγουστο του 22 μέχρι και την ημερομηνία της σύμβασης ανταλλαγής, δηλαδή 30 Ιανουαρίου του 1923, μέσα σε αυτό το εξάμεινο, τους έχουν εξοντώσει με τον πιο άγριο τρόπο. Με τον πιο άγριο τρόπο. 20.000 ανθρώπους. Είναι μαύρη σελίδα γενοκτονίας. Αναπολόγητη. Τόσους έχουν. Ενώ η Ελλάδα και η Διεθνής Επιτροπή δίνει μέγεθος 54.000, εκείνοι έδωσαν 32.000. 22.000, έτσι, είναι νεκροί, εξοντωμένοι. Λοιπόν, οι Τούρκοι, επαναλαμβάνω, είναι 2.700 οπλίτες, οι αξιωματικοί 340, έτσι, 3.040 σύνολο. Το πώς πέρασαν αυτοί οι Τούρκοι στην Ελλάδα θα το δείτε αμέσως παρακάτω. Για να δούμε τώρα τη μαρτυρική τους πορεία. Έτσι, η μαρτυρική πορεία. Ξέρουμε πώς ήταν. 54.000 οι οπλίτες, κάπου 3.000 και οι αξιωματικοί και οι 4 οι μεγάλοι στρατηγοί. Έτσι. Και τι ονόματα που έχουν, έτσι, βασιλικά ονόματα, ιστορικά. Τρικούπης, Δημαράς, ναι. Ποιο άλλο είπαμε? Βακρύτας και ο Κλαδάς. Ιστορικά. Λοιπόν, η μαρτυρική πορεία. Προσέξτε πώς χαρακτηρίζω τώρα αυτή τη μαρτυρική πορεία. Από τον Αύγουστο του 22 που αρχίζει η κατάρρευση του μετώπου. Και αρχίζει η μικρασιατική καταστροφή. Από τον Αύγουστο του 22.
του 27 Αυγούστου μπαίνουν στη Σμύρνη και είναι τη Σμύρνη. Λοιπόν, μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου του 1923 δεν υπάρχει καμία διεθνής παρουσία στην Τουρκία για να ελέγξει αυτό το έγκλημα, τη συμπεριφορά των τουρκικών αρχών απέναντι σε αυτό το μέγεθος των αιχμαλώτων. Καμία διεθνής παρουσία, η ελληνική παρουσία βέβαια δεν υπάρχει. Είναι ξεριζωμένοι όλοι. Άρα λοιπόν σε αυτό το διάστημα είναι που έφαγαν τους 22.000. Και είναι αναπολόγητοι, δεν μπορούν να απολογηθούν σε κανένα και δεν μπορούν να τους ελέγξει κανένας. Τους σκότωναν με τον πιο άμεσο και βίαιο τρόπο. Με μαχαίρια, με ξύφι, με όπλα, τους έριχναν στις άγριες χαράδρες και σκοτώνονταν. Υπάρχει μια χαράδρα εκεί στη Μαγνησία, η χαράδρα των σκελετών έτσι λέγεται, όπου έχουν ρίξει αυτές τις 20.000, αλλά και πολλούς πολίτες. Γι' αυτό και χαρακτηρίζω αυτή την περίοδο των εγκλημάτων ως περίοδο του ερυθρού θανάτου. Διότι είχε και αίμα. Περίοδο του ερυθρού θανάτου. Από το Αύγουστο του 22 ως και 30 Ιανουαρίου του 23 που είχαμε τη σύμβαση της ανταλλαγής και που απουσιάζει οποιαδήποτε διεθνής ή ελληνική παρουσία προστασία σε αυτόν τον ανθρώπο. Και μπορούσαν να εκτελούν με την παραμικρή ευκαιρία. Με το παραμικρό συμβάν. Από τη σύμβαση της ανταλλαγής και μετά, που υπάρχει μια διεθνής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες αξιωματικοί και υπάρχει και ελληνική παρουσία, και τουρκική παρουσία και ελληνική, αλλά υπάρχουν και Ευρωπαίοι, Σουηδοί, Ιταλοί, Γάλλοι, Άγγλοι, βέβαια. Και μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος, όχι ότι σταμάτησαν τα εγκλήματα, αντίμονο, σε καμιά περίπτωση. Από εκεί και πέρα ήταν προσεγμένα και γίνονταν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όπου άλλοτε πήγαιναν, άλλοτε δεν πήγαιναν οι παρατηρητές. Μέσα όπου η ζωή ήταν ένα πραγματικό κολαστήριο. Μια πραγματική κόλαση. Θα τη δούμε μετά στις αφηγήσεις των ίδιων των στρατιωτών. Τι ζωή ήταν αυτή. Επίσης, εκεί πέθαιναν κατά δεκάδες και εκατοντάδες κάθε μέρα. Ξύπνουσαν το πρωί και έβλεπαν πτώματα μέσα στο στρατόπεδο. Νεκρά. Και τα οποία έμειναν εκεί επί μέρες. Δεν έβαζαν ανθρώπους να τα μαζέψουν. Λοιπόν, δεν σκοτώνονταν όμως μόνο εκεί. Σκοτώνονταν και στις αγκαρίες. Ποιες είναι οι αγκαρίες? Πήγαιναν οι κάτοικοι της περιοχής που ήταν τα στρατόπεδα αυτά, ήξεραν ότι εδώ είναι ένα στρατόπεδο Ελλήνων Αιχμαλώτων. Πήγαιναν οι κάτοικοι της περιοχής και ζητούσαν από τον υπεύθυνο αξιωματικό, δώσε μου 5 άτομα. Θέλω να χτίσω μια χειρόνα, μια αποθήκη. Αγκαρία. Καθοδόν μέχρι να φτάσω στο σπίτι, δεν ξέρω αν έφταναν και οι 5. Το σκότωναν υπέρυξ. Με μαχαίρια, με ξύφι, με όπλα, με οποιοδήποτε. Και οι χοντζάδες εξύπτουν τα πάθη. Οι χοντζάδες. Δηλαδή ήταν υποκινητές αυτών των επεισοδίων, των φωνικών αυτών εγκλημάτων. Αυτή η περίοδος λέγεται από μένα περίοδος εγκλημάτων λευκού θανάτου. Δηλαδή δεν σε σκοτώνω εγώ που έχω την ευθύνη σου, αλλά χάνεις τη ζωή σου υπό οποιασδήποτε ανώμαλες συνθήκες. Ανώμαλες συνθήκες. Είτε λοιπόν μέσα στο στρατόπεδο, είτε με αγκαρίες, είτε στα νοσοκομεία που τις πήγαιναν, τα οποία ήταν σφαγεία, δεν ήταν νοσοκομεία. Σας δίνω λοιπόν την εικόνα και από τα εγκλήματα ερυθρού θανάτου και από τα εγκλήματα λευκού θανάτου, σύμφωνα με μαρτυρίες, όπως σας είπα, των ίδιων των αιχμαλώτων. Λοιπόν, να δούμε του ερυθρού θανάτου πρώτα. Από Αύγουστο του 22 μέχρι και Γενάρη του 23. Στην Προύσα, τέλη Αυγούστου του 22. Εκ των 16.000 συνυφθέντων γλίτσαν μόνο 3.000. Με Μαγνησία, η χαράδρα των σκελετών που σας έλεγα. Εδώ βρήκαν το θάνατο 50.000 στρατιωτικοί και πολιτικοί χαμάρωτοι. Οι πολιτικοί χαμάρωτοι
είναι γενοκτονία. Διότι άλλο το στρατιωτικό, μπορώ να πω ότι εσύ είχες σκοπό να σκοτώσεις εμένα, βρήκα την ευκαιρία, σκοτώνω εγώ εσένα. Αλλά ήταν και η πολιτική αιχμάλωτη. Είναι αυτό το έργο που είδαμε, αν θυμάστε, το νούμερο τάδε του... Βενέζη. Του Βενέζη, βέβαια. Και πόσοι άλλοι πολιτικοί αιχμάλωτοι υπήρχαν. 50.000 λοιπόν. Στο ΟΣΑΚ σφάχτηκε ολόκληρο το ανεξάρτητο τάγμα της χωροφυλακής. Άλλο. Να σας διαβάσω τώρα μια έκθεση για το πώς γίνονταν οι εγχειρήσεις στα νοσοκομεία. Οι Τούρκοι γιατροί ακροτηρίαζαν τους Έλληνες εγκαλώτους κατά τον μάλλον απάνθρωπο τρόπο. Λέει λοιπόν το εμπρός της 21 Τετάρτου 1923. Έχουμε 5 αιχμαλώτους, των οποίων εξόριξαν τους οφθαλμούς χωρίς λόγον. Τα περισσότερα οστά των εγχειρισθέντων εξέχουν ανομάλως και προκαλούν την ανατριχίνα, λένε οι στρατιώτες, λέει ο γιατρός Μούσιος Μπίσιος, ο οποίος γύρισε, έτσι, επέτρεψε, τα είδε με τα μάτια του. Και να δούμε άλλη μια σκηνή από τα εγκλήματα ερυθρού θανάτου, άλλη μια πτυχή. Μαρτυρία του στρατιώτη Ζήκα. Όλους τους πολίτες και στρατιώτες περιοχής Μύρνης τους συγκέντρωσαν στο Κισλάν. Εκεί σκότωσαν πολλούς με βασανιστήρια. Το Κισλάν είναι αυτή η χαράδρα των σκελετών. Τους υπόλοιπους τους έστειλαν ανά 6.000 έως 8.000 σε διάφορα μέρη προς σφαγήν. Από τους 8.000 έφτασαν στη Μαγνησία 3 με 4 χιλιάδες. Εκεί ο διοικητής τους οδήγησε στη χαράδρα, αυτή τη γνωστή χαράδρα, όπου τους σκότωσαν με πολυβόλα. Και να δούμε τώρα και τα εγκλήματα λοιπόν θανάτου, που λέγαμε γίνονται μέσα στο στρατόπεδο ή σε αγκαρίες. Σε αγκαρίες. Είχε το δικαίωμα ο διοικητής να δώσει σε έναν πολίτη 4-5 άτομα να του φτιάξουν μια εργασία, αλλά δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι να φτάσουν εκεί, τους σκότωναν και τον. Μαρτυρία του στρατιώτη Δούκα. Οι αιχμάλωτοι εργάζονται μέχρι το βράδυ. Οι περισσότεροι είναι οι μη γυμνοί. Από το λόγο το δικό του, 800 άντρες, επέζησαν μόνο οι 200. Τα πτώματα των νεκρών ήταν κατασπαρμένα στους καταβλισμούς, δεν τα μάζευα. Και έχουμε και ένα μυθικό εξευσελισμό εδώ. Δηλαδή, γύρισαν ταινία, την παράδοση ενός λόγου, την γύρισαν ταινία και αυτή η ταινία έκανε το γύρο σε όλα τα τουρκικά σχολεία, να την δουν τα παιδιά. Λοιπόν, αγκαρίες οι Τούρκους πολίτες, οι αιχμάλωτοι λιθοβολούνται και εκτελούνται καθοδόν. Οι χωρτζάδες εξάπτουν τα πάθη και τα μίση. Και να δούμε τώρα, να πάρετε μια εικόνα των εκτεταμένων στρατοπέδων συγκέντρωσης των στρατιωτικών, εντύπων στρατιωτικών αιχμάλωτων. Εδώ είναι η χάρτη της Τουρκίας, όπου είναι σημαδεμένα, είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εννοείται εδώ τα βλέπουμε, αλλά για να τα δεις καλά πρέπει να πας πολύ κοντά. Ήτανε σκεπασμένα όλα με δέντρα, με κλαδιά, ήτανε χαράδρες, βίσβατες, που για να πας εκεί χρειαζόσουν οδηγό. Και να δούμε πού ήταν αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πάλι με μαρτυρίες, επαναλαμβάνω, και μόνο μαρτυρίες των στρατιωτών. Στη Σμύρνη, στην Άγκυρα, στη Μενεμένη, στο Αφιόν Καρακισσά, στο Παρσίχα, Κινάη, Καράκιοι Ικονίου, Μπαϊρακλή της Σμύρνης, Τορμπαλή, Ατάπαζα, Προύσα, Καράσεχίρ. Καράσεχίρ ήταν πάνω προς τα ρωσικά σύνορα και εκεί είχαν τους αξιωματικούς. Εσκίσεχίρ, Ουσάκ, Τάλας Καπαδοκίας. Τάλας Καπαδοκίας. Στην Καπαδοκία λοιπόν είχαν ένα στρατόπεδο
Και κάνει εντύπωση τώρα. Είδατε πουθενά κανένα στρατόπεδο στον Πόντο? Ναι. Πουθενά. Γιατί? Γιατί υπήρχε το Αντάρτικο στον Πόντο, κύριε. Έπρεπε να προσέχουν και τους στρατιωτικούς, αλλά και τους Έλληνες, τους αντάρτες, μην πετύχουν κάποια συνεργασία και σύμπραξη με τους στρατιωτικούς και έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Στον Πόντο δεν υπάρχει ούτε ένα. Υπάρχει λοιπόν στην Καπαδοκία, Πουρτάλας, και μάλιστα διάβασα τελευταία ένα αυτοβιογραφικό ενός Τσολακίδη Καπαδόκη. Πολύ αποκαλυπτικό. Κατά διαστήματα, λέει, μας έφερναν για αναψυχή τάχα. Οι Τούρκοι, αξιωματικοί, από το στρατόπεδο αυτό, μας έφερναν στο χωριό, ιδιαίτερα όταν είχαμε πανηγύρι, πριν γίνει η ανταλλαγή, έτσι, η Καπαδοκία, οι Καπαδόκες ανταλλάχθηκαν τα τέλη του 23 με αρχές του 24, δηλαδή έμειναν λίγο περισσότερο. Τους πήγαιναν εκεί για να ταπεινωθούν, να καλλιεργήσουν το αίσθημα της ταπείνωσης. Προσέξτε. Και στους αξιωματικούς, γιατί τους έβλεπαν Έλληνες. Και στον τόπιο πληθυσμό τον ελληνικό, πριν φύγουν. Στον Πόντο πάντως δεν υπήρχε ούτε ένα. Ούτε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, τα νοσοκομεία στα οποία γίνονταν οι θεραπείες και οι καταραμένες, ας πούμε, θεραπείες και οι εγχειρήσεις είναι της Μήνης, του Εσχίση Χίλ, του ΣΑΚ, της Νικομήδειας. Για να δούμε τώρα και κάτι άλλο. Τα προσωπία του ανθρωπισμού. Δεν υποτιμούσαν μόνο τη ζωή, υποτιμούσαν και την τιμή. Όταν ο στρατιώτης, λοιπόν, σας είπα πρωτήτερα, έφευγε από το στρατόπεδο, οι λίγοι που έφυγαν, και θα δούμε πόσοι έφυγαν, και γύρισαν στην πατρίδα, τους έδωσαν ένα χαρτί. Μια γραμμένη επιστολή. Προσέξτε παρακαλώ τι λέει αυτή η επιστολή. Λοιπόν, σας λέω ότι σε αρχή ανά πας δεν βρίσκεις αυτή την επιστολή. Ενώ εδώ ήταν δημοσιευμένη στην εφημερίδα. Οι εφημερίδες είναι σημαντική πηγή ιστορικής γνώσης. Εφημερίδες των Βαλκανίων, 5 Τετάρτου 1923. Να λοιπόν τι λέει αυτή η επιστολή, η οποία είναι γραμμένη στα ελληνικά. Στην ελληνική γλώσσα. Απόδειξη της επιστροφής στην πατρίδα του αιχμαλώτου στρατιώτου. Στρατιώτη, κατόπιν εξαμήνου σχεδόν αιχμαλωσίας, οι Τούρκοι σε επιστρέφουν σώων στην πατρίδα σου. Δέω να σκεφτείς ότι ο ελληνικός στρατός, κατά το διάστημα της τριετούς κατοχής στην Ανατολή, εξετέλεσε φρικαλαιότητας και καταπίεσης. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι έγιναν και τέτοια από στρατό, αλλά σε επίπεδο όχι κεντρικό, να δοθεί δηλαδή από το κέντρο σκοτώστε, ρημάξτε κτλ, αλλά σε επίπεδο από λογαγό και κάτω και προσωπικό επίπεδο. Έγιναν. Άλλωστε και η Διεθνής Επιτροπή που ερεύνησε το θέμα καταλόγησε ευθύνη στην ελληνική πλευρά, να ξέρετε. Λοιπόν, εξετέλεσε φρικαλαιότητας και καταπιέσεις. Πατριωτικών ημών καθήκον ήτο να υποστείτε τα πάντα αντίπεινα. Αλλά η γενναιόψυχος καρδία των Τούρκων δεν εδέχθη και αυτά αντίπεινα. Οι Τούρκοι σας χαρίζονται από αίσθημα μεγαλοψυχίας και ανθρωπισμού. Μη ρίπτεστε πλέον εις περιπετίας. Μη φωνεύετε, διότι η εκδίκηση του δικαίου την χάνει αυστηρά και βαρία. Ο Τούρκος διοικητής. Ήρθαν λοιπόν εδώ με το χαρτί στο χέρι. Απόδειξη της μεγαλοψυχίας των Τούρκων και φυσικά οι στρατιώτες ήξεραν τι θα πει τουρκική συμπεριφορά από την πραγματική της πλευρά. Αλλά να δούμε τώρα, είχαμε Τούρκους στρατιώτες εδώ και αξιωματικούς στην Ελλάδα. Να δούμε, είναι η ίδια η συμπεριφορά. Με εκείνη των Τούρκων που σκότωσαν μέσα σε 6 μήνες 22.000 ανθρώπους, τους πέταξαν και κάθε μέρα σκοτώνονταν και 100 σε κάθε στρατόπεδο. Λοιπόν, ο Τζαφέρ λοιπόν, όταν γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, πήγε ένας Έλληνας δημοσιογράφος από το εμπρός,
Άρα εγώ το βρήκα στην εφημερίδα των Βαλκανίων 13/4/1923, βρήκα αυτή την συνέντευξη. Και λέει, έμεινα στην Ελλάδα 32 μήνες. Κατά τους πρώτους μήνες μου εφέθησαν ομολογουμένως όλοι καλά. Έπειτα ήλαξαν τα πράγματα. Η επιτήρησή μου έγινε αυστηρά, διότι δήθεν ενήργουν κατασκοπία. Πράγματι, μετά την πτώση της κυβερνήσεως Βενιζέλου, όπως ξέρετε, 20 Νοεμβρίου του 2020, ο Βενιζέλος χάνει την εξουσία, τις εκλογές και φεύγει. Λοιπόν, μετά την πτώση της κυβερνήσεως Βενιζέλου, ήμουν πλέον ένας επικίνδυνος, εχμάλωτος, εις τα σφυρακά Σαββέρο μου επέφυσαν όχι όπως έπρεπε να φερθώσουν προς έναν ακίνδυνο εχμάλωτο. Η επαναστατική κυβέρνηση, εννοεί την κυβέρνηση του Πλαστήρα, μετά την, έτσι, μετά την χριστιανική καταστροφή, την κυβέρνηση Πλαστήρα, η επαναστατική κυβέρνηση μου συμπεριφέρθη όπως έπρεπε να συμπεριφερθεί προς έναν αξιωματικό. Όσον αφορά των ελληνικών λαών, φεύγω συναποκομίζων τας καλύτερας εντυπώσεις για την ευγένειά του. Ουδέποτε μου εδόθη ευκαιρία να παραπονεθώ εναντίον Έλληνος πολίτου. Αυτά λέει λοιπόν ο στρατηγός, να δούμε όμως τι λένε και οι στρατιώτες, αν πέρασαν καλά. Λοιπόν, ας δούμε και την περίπτωση των Τούρκων εχμαλώτων, των στρατιωτών. Στον Ουσάκ, μία χανούμισσα είχε τον γιο της εχμάλωτο και λέει για τον γιο της τον εχμάλωτο, δόξα να έχει ο Θεός, μας γράφει τα τακτικά, του στέλνουμε και χρήματα τακτικά. Και όλα αυτά μας στον προβλησμό τους. Και δεν παθαίνει τίποτα, είναι ευχαριστημένος. Στην Οικουμίδια, μία χανούμισσα. Τη στάδε γειτόνισσα ο γιος είναι εχμάλωτος στην Ελλάδα και γράφει πως περνάει πολύ καλά. Αλλά στην Μικτή Επιτροπή υπάρχει και Τούρκος αξιωματικός, ο οποίος λέει το εξής, το μέλος της Μικτής Επιτροπής. Είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση των Τούρκων εχμαλώτων. Να, ποια είναι η εικόνα, έτσι, των Τούρκων στρατιωτικών εχμαλώτων στην Ελλάδα και ποια ήταν των Ελλήνων εκεί. Και μένει να δούμε, κυρίες και κύριοι, τελικά την εκατόμβη των εχμαλώτων. Από το σύνολο των 54.000, πόσοι τελικά γύρισαν. Οι τέσσερις στρατηγοί γύρισαν, είναι αλήθεια. Οι τέσσερις στρατηγοί γύρισαν. Αλλά από τους υπολείπους αξιωματικούς θα δούμε. Λοιπόν, 100 Ελλήνων στρατιωτικών εχμαλώτων 1922-23. Αξιωματικοί, εχμαλωτισμένες 2.300. Δεν περιλαμβάνονται οι τέσσερις μεγάλοι, έτσι. Επιστρέψατε σε 740, μαρτυρήσατε σε 1560, 68%. Στρατιώτες, εχμαλωτισμένες 54.000, οι Τούρκοι παρουσίασαν, επαναλαμβάνω, ένα μέγεθος 32.000. Εμείς όμως ξέρουμε την αλήθεια, γι' αυτό λέμε 54.000, είναι στοιχεία της Διεθνούς Επιτροπής και του Ελληνικού Εθνούς Σταυρού. Επιστρέψαντες 5.400, το 10%. Μαρτυρήσαντες 48.600, το 90%. Ας προσθέσουμε τώρα σε αυτός και την εκατόμβη των μη εχμαλώτων Ελλήνων αξιωματικών και οπλιτών, 19-22, δηλαδή του Μικρασιατικού Πολέμου. Από τη στιγμή που απελευθέρωσαν τη Σμύρνη ως τον Αύγουστο του 22 που έχουμε την κατάρρευση του μετόπου. Αυτοί αξιωματικοί νεκροί 1.408. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε τους 1.408 στους 1.560 τους προηγούμενους, είναι περίπου 3.000. Και τραυματίες 1.696. Αξιωματικοί. Οπλίτες, νεκροί, 40.927, συν 48.000 που ήταν οι εχμάλωτοι, νεκροί, 40 και 48, καταλαβαίνετε
πλησιάζουμε τις 90.000. Πλησιάζουμε τις 90.000. Και τραυματίες 47.184. Μεγάλος ο φόρος αίματος σε αυτήν την καταιγίδα. Και από τους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν κανονικά στον αγώνα, τον Μικρασιατικό πόλεμο δηλαδή, από το 19 με 22, αλλά περισσότερο από τους εχμαλώτους στρατιωτικούς, οι οποίοι βρήκαν αυτή την ανάλγητη, ανίερη και απάνθρωπη συμπεριφορά από τις τουρκικές αρχές. Και από μένα να δούμε, κυρίες και κύριοι, κάτι άλλο, μια άλλη σελίδα. Εχμάλωτη γεννήτη ζωντανή εκδίκηση. Να δούμε αυτοί οι λίγοι που γύρισαν στην Ελλάδα. Μαζί με τους λίγους και πρόσφυγες που ήταν στην Ελλάδα. Έτσι, σε τι βοήθησαν ώστε να έχουμε κάποια ανάπλαση, κάποια βελτίωση του οικονομικού, πολιτιστικού και κοινωνικού τοπίου. Θα διαβάσω τώρα μια σελίδα, ένα κείμενο του Ιασονίδη, στο πρωτοσέλιδο του 1930, της πρωτοχρονιάς του 1930, της Μακεδονίας, στο πρωτοσέλιδο. Το 23 δημοσιεύεται αυτό που βλέπετε μπροστά σας, εχμάλωτη γεννήτη ζωντανή εκδίκηση στη Μακεδονία, τον Απρίλιο του 23. Άρα λοιπόν έχουμε 7 χρόνια. Σε αυτά τα 7 χρόνια λοιπόν, μας δίνει ορισμένες σημαδούρες ο Ιασονίδης στο κείμενό του, στο πρωτοσέλιδο κείμενο της Μακεδονίας, της 1ης Ιανουαρίου του 1930. Η Ελλάς, με φύσημα νέας ζωής και θαυμασίας αλκής, απεκατέστησε τη διπλωματική θέση της χώρας. Είναι αλήθεια ότι διπλωματικά ήμασταν απομονωμένοι από τη στιγμή που επανέφεραν τον Κωνσταντίνο, οι σύμμαχοι απέσυραν οποιαδήποτε ευθύνη, και οικονομική και οποιαδήποτε. Διπλωματική θέση της χώρας λοιπόν. Εξεκαθάρισε την οικονομία. Επαγίωσε την ασφάλεια του κράτους. Προήγαγε και επεξέτεινε εις αγροτικάς κοινότητας το σύστημα των εκτελουμένων έργων οδοποιίας και αποξηραντικών και αρδευτικών μέτρων. Ενεκαινίασε πλουσίαν γεωργική, υγειονομική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και πολιτική σόφρονος περισυλλογής. Κατήργησε τους φόρους. Εισήγαγε στην χώρα τας κοινωνικής ασφαλείας και την ισορρόπηση των τάξεων και απεκατέστησε εν την ψυχή του Έλληνος πολίτου το αίσθημα της γαλήνης και της ασφαλείας. Αυτά δεν έγιναν μόνο από τους ντόπιους, έγιναν διότι από το 23 μέχρι το 30 έχουμε την αποκατάσταση των προσφύγων, έχουμε πρόσφυγες στην Ελλάδα, έγιναν με τη συνεργασία, τη φιλία, τη συνεργασία, τη συμπαρουσία του εκείθεν του Αιγαίου και του δέθεν του Αιγαίου ελληνισμού, και ανάμεσα στον εκείθεν του Αιγαίου ελληνισμό ήταν και τα απομεινάρια των Ελλήνων στρατιωτικών εχμαλώτων που μπόρεσαν να έρθουν και που είδαμε το μέγεθός τους. Άρα λοιπόν θα λέγαμε εδώ ότι με την εικόνα που μας δίνει ο Ιασονίδης, με την εικόνα αυτή, ότι εδώ βλέπουμε αυτό που λέει ο ποιητής, το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός και αυτής εγιώμησε άνθη. Ο σεισμός είναι η μικρασιατική καταστροφή και τα άνθη είναι αυτά που βλέπουμε εδώ με τη συμπαρουσία του γηγενούς ελληνικού στοιχείου και του προσφυγικού. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο καθηγητή. Οπωσδήποτε θλιβερό το περιεχόμενο της ομιλίας σήμερα, αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερως διδακτικό. Και βεβαίως, επειδή πολλά λέγονται σε μια προσπάθεια να βάλουν σε μια ζυγαριά τα πράγματα ορισμένοι και να πούνε ναι μεν οι Τούρκοι κάνανε αυτό, αλλά και εμείς κάναμε κάποια άλλα, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό το οποίο ξαναείπε εδώ στην αίθουσά μας ο κύριος Πελαγίδης, ότι σε ένα πόλεμο βεβαίως και γίνονται αγριότητες, εκατέρωθεν. Η διαφορά η μεγάλη μεταξύ των δύο πλευρών στη Μικρά Ασία ήταν ότι από πλευράς ελληνικής, ό,τι έγινε από πλευράς αγριοτήτων και βιωτήτων έγινε σε προσωπικό επίπεδο και όχι με κεντρική καθοδήγηση,
Ενώ από την πλευρά των Τούρκων έγινε κεντρικά. Έγινε από την εξουσία. Έγινε με παρότρινση της ηγεσίας των Τούρκων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει κάποια στιγμή να απολογηθεί η Τουρκία. Αλλά πώς να απολογηθεί όταν εμείς οι ίδιοι τον κατεξοχήν σφαγέα του ελληνισμού τον τιμούμε σήμερα μέσα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, με ένα μουσείο που έχει ιδρυθεί σε χώρο, σε έδαφος, ας το πούμε, ξένης επικράτειας, το τουρκικό προξενείο, αλλά με την παρουσία και, και τον εγκαινιασμό του από πλευράς Ελλήνων αξιωματούχων και με την ανοχή βεβαίως μιας πινακίδας, όπως σας είπα, και μπορείτε να πάτε να τη δείτε, εκεί στη διασταύρωση Αποστόλου Παύλου και Αγίου Δημητρίου, που λέει απ' έξω περήφανα μουσείο Κεμάλ, μουσείο Ατατούρκ. Μα το προτείναμε για Νόμπελ Ειρήνης. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Πενιζέου. Λοιπόν, θα ήθελα... Α, και κάτι τελευταίο. Φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς, πολλοί από εσάς, στο μυαλό σας ακόμη αφηγήσεις των γονιών σας ή των παππούδων σας μάλλον. Όπως έχω εγώ τη γιαγιά μου, συγχωρεμένη, το 23 έφυγε από τη Σμύρνη, το 22 έφυγε τη Σμύρνη, 23 ετών. Και τα είχε φρέσκα. Μπορεί να έλεγε ότι Γιάννη μου, Τούρκοι μας έσωσαν, λέγοντας κάποιους γείτονες που τους γνώρισαν και τους βοήθησαν, αλλά βεβαίως δεν παρέλευε να πει ότι κάποιοι άλλοι Τούρκοι, οι περισσότεροι δηλαδή, ήταν αυτοί οι οποίοι σφάζανε στο γόνατο όπου βρίσκανε Έλληνες. Και θυμάμαι ακόμη και το 1980 ακόμη, που μαζί ακούγαμε στο κρατικό ραδιόφωνο τις αναζητήσεις μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα θυμάστε οι παλαιότεροι, που έλεγε ότι ο Μενέλαος Καλτσόγλου αναζητεί τον ιό του, τον αδερφό του Τάδε, που τον έχασε στην προκειμένη της Σμύρνης. Το λέω και να τριχιάζω τώρα. Τα θυμάμαι αυτά μέχρι πρότινος, μέχρι πριν λίγα χρόνια, ακούγονταν καθημερινώς, κάθε μεσημέρι, στις 2.30-3 ώρα, από το κρατικό ραδιόφωνο.